γιατί ο Σάββας Σαπαλίδης κατεβαίνει υποψήφιο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως γιατί κατεβαίνει με τον Γιώργο Μανατίδη. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Περβολάη για την διαχρονική στήριξη από τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου του Επιμελητηρίου που δίνεται πάντα στο Επιμελητήριο το λόγο και το βήμα για να ενημερώσουμε το κοινό της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και όχι μόνο. Πολύ σωστή ερώτηση, έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Εγώ προσωπικά, κύριε Περιβολάη, είχα ξανακατέβει στις περιφερειακές εκλογές και μάλιστα ως επικεφαλής αντιπεριφερειάρχης με το συνδυασμό «Αλλάζουμε εποχή» του Θέμη του Μουλίδη, όπου ο συνδυασμός δεν κέρδισε εκλογές, αλλά εγώ εκλέχθηκα περιφερειακός σύμβουλος και την τελευταία τριετία και επικεφαλής της παράταξης «Αλλάζουμε εποχή». Οπότε είχα εμπειρία από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι ήταν γόνιμη και παραγωγική η θητεία μου, η πενταετή θητεία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρόλες τις δύσκολες συγκυρίες που είχαμε με τη χώρα σε ύφεση, με τις διαδικασίες οι οποίες είχαν ξεκινήσει και τις απολυμνητοποίησεις, οι οποίες προσπαθούσαμε να βρούμε και εκεί το βηματισμό μας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας. Πιστεύω ότι είχα μια καλή θητεία. Την επόμενη πενταετία, τετραετία δεν ασχολήθηκα. Κάθισα στο Επιμελητήριο για να κάνω ένα follow-up όλων των καταστάσεων, των δράσεων και του Επιμελητηρίου. Έρχομαι για τον λόγο που επέλεξε τον κύριο Μανατίδη να κατέβω συνδυασμό. Το διάστημα 14 με 19 και Βεβολά είχα πολύ καλή γόνιμη και παραγωγική θητεία, συνεργασία συγγνώμη, με τον κύριο Μανατίδη, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής της ΑΝΚΟ. Μαζί καταθέσαμε και σχεδιάσαμε με την τότε Περιφερειακή Αρχή το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο το βλέπετε σήμερα να δίνει και χρήματα. Ήταν μια ενέργεια η οποία είχε πολύ κόπο τα δύο επιμελητήρια, Φλόρινας και Κοζάνης, μαζί με την Αναπτυξιακή και με την Περιφερειακή Αρχή. Καταθέσαμε λοιπόν το σχέδιο για χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων όταν οι τράπεζες ήταν ερευνητικά κλειστές. Από εκεί και ύστερα έγιναν και άλλες. Συμμετείχα και σε άλλες δράσεις και γνώρισα το ποιόν του Γιώργου του Μανατίδη, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ευφυής, είναι μεθοδικός, είναι έξυπνος, είναι γνώστης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχει την εξωστρέφεια πολύ ψηλά όπως την έχω εγώ, όπως μας παρακολουθούνται και πολλά χρόνια. Είναι όπως συνηθίζω να λέω εγώ επιθετικός και επιθετική πολιτική ταιριάζει σε μια περιφερειακή ενότητα Φλόρινας που θέλει να βρει το βηματισμό της σε μια εποχή ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτητική. Μια εποχή που δεν μετράει το συναίσθημα παρά μόνο οι δράσεις και οι επεμβάσεις που μπορείς να κάνεις και να πραγματοποιήσεις και οι διεισδύσεις αγορές αυτές. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ο Γιώργος Μανατίδης θα είναι ένας καλός περιφερειάρχης αν εκλεγούμε και φυσικά και εγώ θα δώσω προστιθέμενη αξία σε αυτή την προσπάθεια όλη η οποία πιστεύω ότι και η δικιά μου εμπειρία είναι αρκετά μεγάλη τα χρόνια της επιμελητηριακής μου θητείας η οποία πέσβευε πάντα η δικτύωση με τις γειτονικές χώρες και όχι μόνο, η εξωστρέφεια, η καινοτομία και εν γέννη η στήριξη της επιχειρηματικότητας, γιατί αυτή θα είναι και μόνο αυτή η οποία θα δώσει θέσεις εργασίας, θα ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας και θα καλύψει πίσω, αν θέλετε, όχι μόνο τους 8.000 που φύγανε συμπολίτες από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλά και άλλους, γιατί υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή και με την απολυμνητοποίηση πρώτων πυλών, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, υπάρχουν και από την κυβέρνηση και από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπου συμμετείχα σε ομάδες για την υλοποίησή του. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία πολύ σημαντικά, τα οποία αν τα κάνουμε πράξη με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, όπως συνηθίζουμε να λέω, δηλαδή με δράσεις οι οποίες θα δώσουν θέσεις εργασίας, τότε πραγματικά η Δυτική Μακεδονία μπορεί να πρωταγωνιστήσει και οι Φλόρινες εξελίξεις, όχι μόνο τοπικά, όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά και πανευρωπαϊκά. Αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που είπατε θα πρέπει να είναι και ο πρώτος στόχος της νέας περιφερειακής αρχής. Να ξεκινήσει δηλαδή από εκεί να είναι το μηδέν της προσπάθειάς της ώστε να πάει στα επόμενα βήματα. Θα είναι το πρώτο η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για να μπορέσει πραγματικά να μπορέσουμε να βρούμε θέσεις εργασίας. Και αυτός, ένας από τους άξονες, τους πυλώνες, οι οποίοι είναι από τους πέντε που υπάρχουν, είναι η αγροδιατροφή.
Είναι λοιπόν και μαζί με το δρόμο τα δυναμικά προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά, να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή. Εγώ θα σας πω ότι όποιες επιχειρήσεις είχαμε που ασχολούνταν στη μεταποίηση στα κρασιά, στη μεταποίηση προϊόντων φρούτων, δεν θησαυρίσανε, κύριε Περιβολάρη, αλλά τουλάχιστον δημιουργήσαν θέσεις εργασίας και μείνανε ζωντανές και δυνατές, αν θέλετε, την εποχή που κλείνανε κατά εκατοντάδες επιχειρήσεις μας. Οπότε, μαζί με τον δρόμο, η Φλόρινα έχει τοπικά προϊόντα, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα τα βιολογικά της, τα μοναδικά της προϊόντα, τα ξέρουμε εξάλλου, πιπεριές, φασόλια, όσπρια, τα οποία είναι παγκόσμια γνωστά. Πρέπει όμως να τα μεταποιήσουμε για να το οργανώσουμε. Είναι αδιανόητο λοιπόν να μην έχουμε μαγειρεμένα φασόλια σε βάζο, το οποίο μπορεί να πάει στις αγορές. Είναι αδιανόητο να μην. Εμείς, ξέρετε, μιλάμε και για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Και είναι, καταθέτω έτσι, κάνω κατάθεση ψυχής πηγαίνοντας στα χωριά και βλέποντας το, όχι μόνο τώρα έχουν έρημα. Έχω πάει πολλές φορές και ξέρουν τα παιδιά στο Αμοχώριο που θα μας ακούσουν πόσες φορές πήγαμε για να βάλουμε να κινήσουμε την αγροτική ανάπτυξη χωρίς να έχουμε καμία σχέση. Η σχέση μας είναι η αγάπη όμως, η αγάπη και για τις επενδύσεις και για τον τόπο. Λοιπόν, το Αμοχώριο μπορεί να κάνει πατάτες πολύ καλά. Το χώμα το αμουδερό μπορεί να κάνει πατάτες, όχι όμως μόνο καλλιέργεια, μεταποίηση. Προσπάθεια λοιπόν σε κάθε κεφαλοχώρι τουλάχιστον να γίνει μια μεταβατική μονάδα μέσα από το σχέδιο δίκης μετάβασης, το οποίο θα μπει ο Δήμος ή η Περιφέρεια με το επιμελητήριο μαζί, να οργανώσουμε, αν θέλετε, μικρές, εύκολες, γρήγορες μεταβατικές μονάδες και να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Να δώσουμε άμεσα θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αποτελέσουν, αν θέλετε, και το κίνητρο για τους επενδυτές την επόμενη μέρα. Ότι να αποτελέσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα, το κάνουμε πράξη. Η μεταποίηση λοιπόν των αγροτικών προϊόντων με τον ένα τον άλλο τρόπο, με κλάστερ, με τη συνεργασία των φορέων, είναι μονόδρομος για την περιφέρεια και τα Φλόρινας. Γιατί αλλιώς η κατάσταση στην επόμενη δεκαετία θα είναι τραγική. Και αυτοί θα έχουν ιστορικές ευθύνες γιατί υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη λοιπόν, αγροδιατροφή σε πρώτη φάση, η οποία μπορεί να κάνει κυκλική οικονομία πολύ εύκολα, να πάμε σε άλλες δράσεις. Τα δύο άξονες είναι άριστα συνδεδεμένοι. Η αγροδιατροφή με την κυκλική οικονομία, αυτά που πετάμε και κάνουμε πλούτο, θέσεις εργασίας, εκεί κινείται και το νέο σεμινάριο που πήρε το επιμελητήριο με εκμάθηση 500 ανέργων, οι οποίοι θα πάρουν και πιστοποίηση. Ένας από τους άξονες λοιπόν είναι αγροδιατροφή. Είναι και το υδρογόνο, κυκλική οικονομία, ξένη γλώσσα, υψηλού επίπεδου εστίαση, γιατί ανοίγουμε σύνορα. Περιμένουμε να το κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα από το λαιμό. Θα υποδεχτούμε 200.000 τουρίστες, όπου θα πάνε και στην Καστοριά, θα πάνε εδώ, θα πάνε στην Δυτική Μακεδονία. Εμείς εδώ να είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε με ξένη γλώσσα, με υψηλό επίπεδο εστίαση, με τα μοναδικά μας τοπικά προϊόντα. Τα λέω όλα αυτά και δεν είναι και το τουριστικό κομμάτι. Πήγα λίγο πιο δίπλα. Είναι και ένας άξονας πάλι, γιατί η περιοχή πρέπει να αποτελέσει τουριστικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Έχουμε ίσως τις πιο λίγες κλίνες στην Δυτική Μακεδονία, κάπου 450 είναι κλίνες στην πόλη, τα δείτε στην Καστοριά είναι 4.000 και οπότε πρέπει να δυναμώσουμε αυτό το προϊόν και να το δυναμώσουμε και πολλά μεγάλα δρόμο. Είναι αδιανόητο να λέμε και να λέμε 30 χρόνια τώρα ή έχουμε κάτι το άξονα, ιστορικές ευθύνες. Ιστορικές ευθύνες που επηρεάζουν όλη αυτή την κατάσταση των επενδύσεων. Είναι αδιανόητο να μην λειτουργεί το ελληνικό δίκτυο όπως πρέπει. Το συνδρομικό δίκτυο, ιδιαίτερα από την Θεσσαλονίκη μέχρι το μοναστήρι, και εμείς δεν το βάζουμε μέχρι το μοναστήρι, για μας είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πρέπει να πάει μέχρι τη Ρωσία. Να πατήσει, να κουμπώσει και να φύγει. Η βιομηχανική περιοχή, το λέγαμε και το 2017, ήσταν και εσείς εδώ στο συνέδριο που κάναμε με όλα τους τελώνες, εδώ τους εθνικούς, όταν αναδείξαμε ότι η περιοχή μπορεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο. Είχε χερσαίο λιμάνι, όπως λέγαμε τότε. Τότε δεν ακούγονταν αυτά. Εμείς όμως το βάλαμε στο τραπέζι. Δεν ζητάμε την πατριότητα τίποτε. Ζητάμε κανενός από τα μεγάλα που πρέπει να κάνουμε στον τόπο. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα ώστε να υπάρχει σύνδεση δομική. Το Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου πέρσι, με τον βουλευτή, μετά από ένα δημοσίευμα που είχαν κάνει οι γείτονές μας ότι θέλουν να λειτουργήσει αυτή η γραμμή για να πηγαίνουν στον Πλαταμόνα, κατεβήκαμε στο ΕΝΟΣΕ. Από μια συνάντηση με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, στο οποίο εμείς είμαστε μέλη. Και βρήκαμε, πήγαμε με τον κύριο Αντωνιάδη στην Τρενοσέ, με τους δύο διευθυντές. Μάλιστα, ο ένας, ο κύριος Στόλιος, είναι και ο υπεύθυνος των επιβατικών μεταφορών, είναι γαμπρός μας από το Δεδόνα. Μαζί με τον υπεύθυνο των μεταφορών και τον Ιταλό. Μάλιστα, υπήρχε βούληση από την πλευρά ότι η γραμμή πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να μπούμε μπροστά και επαφιόταν τότε στην κεντρική πολιτική.
στάση και τοποθέτηση για να ξεκινήσει η γραμμή. Είναι απαραίτητη λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η γραμμή, γιατί η γραμμή θα μεταφέρει κόσμο για τουριστικό προϊόν από εκεί και από εμάς θα μεταφέρει κόσμο για εμπορικό προϊόν. Όσον αφορά αν η περιοχή έχει, όπως μου είπε αλλιώς, αν έχει το τονάζ που απαιτείται για μια γραμμή, το τονάζ θα το βρούμε, κύριε Περιβολάρη, από πώς έχουμε έρθει σε επαφή με τους συνεταιρισμούς της Κίδρας και της Άρνησας, μαζί με τους δικούς μας φαμίλιο που είναι και αυτή δυναμική, και τότε είμαστε OK. Μπορεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο στην ΒΠΕ ή στην περιοχή Μεράς, όπως σχεδιάζεται, και εμείς είμαστε θετικοί, δεν ισοπεδώνουμε ό,τι προσπαθεί να γίνει. Θα ήταν αδιανόητο να είμαστε μηδενιστές, δεν ισοπεδώνουμε κανένα έργο. Απλά πάμε πιο μπροστά και θέλουμε πιο γρήγορα. Θέλουμε να τρέξουμε, θέλουμε επιθετική πολιτική. Γι' αυτό μίλησα για επιθετική πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να γίνει συγκεντρωτικό πλεονέκτημα, για να μην μιλάμε ευχολόγια. Να πάμε στον αετό και να δούμε τι έγινε με την πιπεριά. Στις πιπερολογίες, 55 παρασκευές με πιπεριές οι γυναίκες. Γιατί να μην φτιάξουμε το ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν, κύριε Περιβολάρη. Χάσαμε το pop της πιπεριάς και τη γεωγραφική ένδειξη. Χάθηκε, δεν θα εξετάσω, τέλειωσε. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το μαγείρεμα αυτής της κατοχύρωσης, γιατί αλλιώς θα το χάσουμε. Ήδη από την βουλγαρική πλευρά στις Βρυξέλλες υπάρχουν φάκελοι. Πρέπει να το ενεργοποιήσουμε ώστε το πατέ, το άϊβρα που λέμε στην περιοχή, να αποτελέσει ένα προϊόν το οποίο θα έχει ταυτότητα. Και αυτή η ταυτότητα θα του δώσει προστιθέμενη αξία. Το επιμελητήριο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θέλουμε και την περιφέρεια δίπλα. Άρα εγώ και συμπαραστάτε, γιατί αυτά ανήκουν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας. Δεν είναι δουλειά του επιμελητηρίου. Το επιμελητήριο καταφέρει την ανάγκη, αλληλοποίηση και πρόθεση ανήκουν στην περιφέρεια ή στην κεντρική πολιτική εξουσία. Εμείς πάντως είμαστε ανοιχτοί. Βλέπουμε τις εξελίξεις, βλέπουμε τα συγκεκριτικά πλεονεκτήματα, τα χωριά μας ναι. Με 7-8 παρεμβάσεις με μεταπηδικές μονάδες το λύνουμε το πρόβλημα. Το λύνουμε το πρόβλημα, είμαι σίγουρος θα ξαναγυρίσει ο κόσμος και θα δουν και επενδυτές. Θα δουν και επενδυτές αν δουν τις καλές πρακτικές. Βλέπουμε εξάλλου εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι για τις φράουλες. Εδώ σε καλή πρακτική ο κ. Πασοτηρίου με το Στόπα, που εμείς ήμασταν δίπλα σε μια μεγάλη προσπάθεια που πήγε και καλά και στο τελευταίο συνέδριο ήταν και επαφή με τη σέρβικη αγορά και αυτό αποτελεί τιμή για μας και φαίνεται ότι ό,τι και να κάνεις, όταν κάνεις ενέργειες και δράσεις και φέρνεις ανθρώπους του επιχειρήν, επιχειρηματίες, πάντα βγάζεις ειδήσεις. Όπως για την καραβίδα του Αγίου Παντελήμωνα, διαφέρθηκαν οι Κινέζοι. Στο συνέδριο μας ζήτησαν 1.500 τόνους ντομάτα από την περιοχή της Χαλκίδας. Μας ζήτησαν 700 τόνους κερμίδια. Βλέπετε ότι μπορούμε να οργανώσουμε για το τμήμα της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι το αγώ ή ξυπνάει το γωνιάτ, τον αγωγιάτ. Όταν είσαι ενεργός και έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και σε ενδιαφέρει ο τόπος και αγαπάς τον τόπο, τότε μπορείς να το κάνεις πλεονέκτημα. Ο τόπος έχει ανάγκη από θέσεις εργασίας. Έχει ανάγκη, η ανεργία είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, να πούμε έτσι, με απλά μαθηματικά, 8.000 άνθρωποι φύγαν από την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Αυτό, κύριε Περιβολάρη, είναι 14% περίπου του πληθυσμού μας. Αν βάλουμε και μια ανεργία 28-30%, φτάνουμε στο 45%. 45% λοιπόν των συμπολιτών μας έχουν πρόβλημα. Οπότε, κάτι δεν κάναμε όλοι καλά. Και του εαυτού μου μέσα, λοιπόν. Πρέπει να δούμε και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Άμεσες κινήσεις, γιατί τώρα έχουμε τον τρόπο και έχουμε τα εργαλεία. Είναι αδιανόητο να το χάσουμε. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το στοίχημα. Είναι στο χέρι μας, αδιανόητος. Περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Δύο φυσικά σύνορα. Από μόνο του είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Βλέπουμε ότι έχει κάνει η Αλβανία. Θαύμα. Προχθές μιλούσαμε και μου λέει ένας φίλος μου πήγε στους Άγιους Σαράντες ένα οικόπεδο. Είχε 350.000. Φίλοι μας Έλληνες από τη Γερμανία πήγανε διακοπές. Πολύ ακριβές τιμές. Δεν πήγαν για φθηνά. Αλλά το έχουν μπει. Έχουν μπει σε άλλη τροχιά. Τρέχουν. Επιθετική γίνεται η πολιτική και αυτό πρέπει να κάνουμε. Να αναδείξουμε. Έχουμε 6 λίμνες. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τον ομό. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Έχουμε τα ενοποιεία μας. Έχουμε προορισμούς, εθνικούς δημούς, πεσπών. Ένα διαμάντι, ένα στολίδι της ανθρωπότητας. Λίμνες της περιοχής Νατούρα, κάτω στον Άγιο. Είναι βυζαντινά μνημεία. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Γίνανε προσπάθειες, αλλά ήταν αυτές που έπρεπε. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα. Και ούτε πρόκειται να μηδενίζω. Καθώς κάνω και έναν πολιτισμένο προεκλογικό αγώνα, γιατί την επόμενη μέρα, κύριε Βολάρη, χρειαζόμαστε όλοι. Χρειαζόμαστε όλοι. Δεν περισσεύει κανείς. Επόμενη μέρα πρέπει όλοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική να είναι καλύτεροι.
είτε συμπολίτευση, είτε αντιπολίτευση, για να μπορέσει να, να πάει μπροστά ο τόπος. Γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε όλους τους, όλους τους πολίτες, όλα τα στελέχη, αν θέλετε, για να επανεκκινήσουμε και να βάλουμε ένα θετικό αποτύπωμα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί το να αλλάζει ένα παραγωγικό μοντέλο έτσι άμεσα, ευτυχώς, με την παράταση, είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε αφήσει ανθρώπους ανέργους, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χάσαν περιουσίες, οι οποίοι καταστράφηκαν. Πρέπει να αποκατασταθούν κάποιες αδικίες. Έχω και δίπλα μου τους ανθρώπους που βιώνουν την απόγνωση, πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα τους, γιατί εμείς προσπαθήσαμε σε κεντρικό επίπεδο, πρέπει και η περιφέρεια να μπει μπροστά και να βοηθήσει. Να βοηθήσει πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν δύσκολα. Από την άλλη, έχουμε υποχρέωση, εκτός από τους ανέργους που εκπαιδεύουμε, να δούμε τι θα κάνουμε και με τις υφτάμενες επιχειρήσεις. Πώς θα τις βοηθήσουμε. Είναι θετικό αυτό που ζητούσαμε και το έκανε ο Υπουργός προχθές, ο κ. Παθανάσης, και τον ευχαριστούμε. Πάντα το ζητούσαμε μέσα από το ΣΔΑΜ να χρηματοδοτούν και μικρές επιχειρήσεις. Είχαμε τις μεγάλες, αναπτυξιακό, σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ΕΣΠΑ, το οποίο όμως δεν μπαίνανε μικρές. Ζητούσαμε πιο χαμηλά χρηματοδοτικά εργαλεία, ποσοστά. Και έτσι ξεκινάμε από 10.000 μέχρι 40.000 να κάνουν χρήση και οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, μια και στην Δυτική Μακεδονία και στη χώρα μας είναι το 97%. Και εδώ δηλαδή αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτές, δεν μπορεί κανένα. Εμείς ζητήσαμε φυσικά να είναι πιο ελαστικός ο νόμος και αν χρωστάνε, μπορούν να μπουν. Πράγμα το οποίο δεν έγινε στην πρώτη φάση αποδεκτό. Φυσικά ακόμα δεν έχει γίνει νόμος του κράτους το πρώτο. Θα γίνει κάτω τον Οκτώβριο. Εμείς θα πιέσουμε και θα στείλουμε πάλι στον Υπουργό την αντίθεσή μας όσον αφορά τις επιλογές των συναδέλφων μας, οι οποίοι είναι λαβωμένοι και χρωστάνε ήδη ασφαλιστικά ταμεία και δεν μπορούν να ρυθμίσουν. Αν είναι μέσα σε ένα ποσό λογικό, να μπορέσουν να κάνουν χρήση και αυτή των επενδυτικών αυτών εργαλείων που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή την περίοδο και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να πάνε μπροστά. Αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά τα οποία είπατε πως η νέα περιφερειακή αρχή θα έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Θα έχει πολλά πράγματα να κάνει για την ανάπτυξη της περιοχής. Εσείς, την επόμενη μέρα των εκλογών, αν κατορθώσετε με το καλό και εκλεγείτε και είστε σε μια θέση ευθύνης, τι μπορείτε να υποσχεθείτε στους πολίτες της Φλόρινας ότι θα πράξετε? Εγώ, υποσχέσεις μένουν υποσχέσεις. Ο Μπομπ Ντίλαν έλεγε με ένα γνωμικό, όλα τα άλογα είναι κουρασμένα εκτός στον ήλιο, πώς μπορώ εγώ να πάω καμπάλα σε ένα ποίημα. Πραγματικά οι πολίτες κουράστηκαν. Δεν πιστεύουν εύκολα και έχουν δίκιο. Κάτι καινούργιο που θα έρθει, κάτι φαντάζονται ότι θα είναι ευχολόγια, θα λένε πάλι περνάει ο καιρός. Έρχονται και αυτοί, λένε τα δικά τους, περνάνε και θα γίνουν μία από τα ίδια ή δεν θα φτάσουν ποτέ στο στόχο. Εγώ έχω να τους υποσχεθώ αυτό που έκανα και στο κμηλητήριο. Κμηλητήριο, όταν ανέλαβα, έγινε εξωστρεφή, δικτυώθηκε, έφερε θέση εργασίας, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη, δεν αφήσαμε τίποτα να πάει. Παρόλη την θητεία μας και εμείς αναλάβαμε, ξέρετε, το 12 τον Ιανουάριο και την εισίσθηση, τότε που γινόταν πανικό στη χώρα, αλλά τολμάμε στα δύσκολα, σηκώσαμε τα μανίκια, δικτυώσαμε αυτό το μικρό επιμελητήριο, βλέπετε και τις σημαίες, αυτές οι χώρες είναι, οι 15 είναι, έχουν προγράψει σύμφωνα συνεργασίες και βλέπετε και τα αποτελέσματα. Είμαι άνθρωπος που δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω, είμαι αρκετά μεθοδικός, είμαι, ευλογώ τα γένια μου τώρα, αλλά είμαι εργατικός. Πιστεύω πάρα πολύ και αγαπώ τον τόπο και τη Φλόρινα. Σας είπα και πριν ότι η περιοχή μας έχει πολλά συγκεκριτικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι η εργασία, η ανεργία. Είναι πολύ σημαντική η εργασία γιατί δίνει, κάνει τον άλλον να είναι αξιοπρεπής. Ακόμα και άνθρωποι που είναι στο ΚΕΑ πρέπει να τους επανεντάξουμε σιγά σιγά στην αγορά εργασίας και να τους δώσουμε ελπίδα. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είτε βάζοντας κάποιους ανθρώπους να κάνουν έστω μικρές δουλειές, σκουπίζοντας έτσι, να φαίνονται χρήσιμοι για ένα πιάτο που τρώνε και ωφέλιμοι στην κοινωνία. Άμεσα λοιπόν. Αγροδιατροφικές, μικρές, μεταπητικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της περιοχής, θα δυναμώσουν τον πρωτογενή τομέα της καλλιέργειας, θα δώσουν προστιθέμενη αξία με τα προϊόντα τα οποία μεταποιούνται
τα οποία σίγουρα πρέπει να έχουμε μέσα σε αυτό, όπως είπαμε, μαγειρεμένα φασόλια, όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι έτοιμα προσβόση. Το εκμελητήριο ξέρει τις αγορές, πηγαίνει σε εκθέσεις. Εμείς θα παίρνουμε τα προϊόντα και θα τα διακτηνίζουμε και θα τα πουλάμε σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Ήδη τα προϊόντα μας είναι πολύ αναγνωρίσιμα, τα ψάχνει ο κόσμος. Θέλουμε λοιπόν να δυναμώσουμε τις παραγωγές αυτές, γιατί δεν φτάνουν ούτε οι πιπεριές, φτάνουμε τους 5 μεταποιητές που έχουμε, πιπεριάς που είναι πολύ λίγοι, ούτε με τα φασόλια, τα οποία έχουμε 3-4 που κάνουν συσκευασία στην πρέσπα και δεν έχουμε όμως κάτι το οποίο μεταποιείται στο τομέα αυτό, ούτε και σε άλλους τομείς. Τα κρασιά μας πρέπει να δυναμώσουν, πάνε καλά, να δυναμώσουν κι άλλο και είμαστε δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια που είναι εύκολο να ξεκινήσει αυτό. Βεβαίως και σε καινοτόμες ενέργειες και δράσεις όπως είναι το υδρογόνο, όλα αυτά θα αργήσουν λίγο πάνω και δηλαδή εμείς χρειαζόμαστε άμεσα αποτελέσματα. Η διασυνοριακότητα μπορεί να μας δώσει να μπούμε σε ξένες αγορές, γιατί είμαστε δίπλα και να μας φέρει και τουριστικό προϊόν. Άμεσα λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε με τον τουρισμό πολύ σωστά και επιθετικά, με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, την οποία τονίζω πρέπει να πάει στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια, δηλαδή πρέπει στη Μελίτη, στο Μοχώρι, στον Αετό να ξεκινήσουμε με 7-8 χωριά να κάνουμε μεταποιητικές μονάδες και να δώσουμε την κατεύθυνση, την ελπίδα αλλά και το όραμα και τον τρόπο πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Δεν θα αφήσουμε τίποτε. Θα καλέσουμε και επενδυτές, ζητάμε η περιοχή να χαρακτηριστεί ως ειδική φορολογική ζώνη για να προκαλέσουν επενδυτές, αλλά όλα αυτά σιδηρόδρομο, αυτοκινητόδρομο. Και σύνδεση με την ΒΠΕ, άμεσα 200 χρόνια το λέμε, με το σιδηρόδρομο που απέχει μόλις 400 μέτρα. Και μπορεί από εκεί να αποτελέσει, αν θέλετε, το τελευταίο στη βιομηχανική που κάνει κατά ψυγεία. Είναι τα διαμετρικομιστικά, το τελευταίο πηγαίνοντας προς την Ιντιά, το τελευταίο εργοστάσιο, λέγεται και όλες διαμετρικομιστικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί λοιπόν μπορεί πρόταση να γίνει το σημείο αναφοράς μας των προϊόντων όλων των αγροτικών, τα οποία θα προωθούνται από εδώ μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη. Έχουμε τα ηχέγγυα, έχουμε τις υποθέσεις, έχουμε τα δίκτυα, τους δρόμους. Από την πλευρά της γειτονικής χώρας είναι έτοιμος σιδηρόδρομος. Υπάρχει ένα καινούριο σιδηρόδρομο, από τη δικιά μας ψηλοβελτιώσει, και εδώ είναι καλό. Πρέπει να υπάρχει μια βούληση όμως να αποτελέσει πύλη. Πύλη εισόδου και εξόδου. Οι πύλες είναι σημαντικό, τα σύνορα είναι πλούτος. Τα σύνορα είναι τιμή, όπως είπα. Δεν επίνει ο κύριος Λιάνης εδώ, υπουργός, και το λέμε και εμείς που ζούμε. Πρέπει να το κάνουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτές ήταν οι προτεραιότητες μου. Αγροδιατροφικές μονάδες, κυκλική οικονομία, άμεσα όμως, γρήγορα, ευέλικτα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και περί όλα, Γιώργο μου, φίλε μου, γίνεται άμεσα. Δεν αργάει. Να στήσουμε μια μεταποιητική μονάδα, να έχουμε το προϊόν το οποίο θα βάλουμε και ανθρώπους να το καλλιεργήσουν, να το μεταποιήσουμε, θα βάλουμε και το επιμελητήριο να ασχοληθεί. Μπορεί να κάνουμε κλάστερ συνεργασίες, μπορεί να βάλουμε ακόμα και το επιμελητήριο μπροστά, το οποίο έχει αλλάξει νομοθεσία και μπορεί να μπει μαζί με Δήμους για να δώσουμε ελπίδα. Ο κόσμος θέλει ελπίδα. Εμείς έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε. Οι άνθρωποι στα χωριά μας θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, αγαπάνε τον τόπο τους, θέλουν όμως θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας δεν μπορεί να βρεθούν αλλιώς. Καλλιέργειες, μεταποίηση, κυκλική οικονομία σε επέκταση και προχωράμε. Ακόμα μια άλλη πρόταση είναι, την οποία την έχω κάνει, είναι σε απομακρυσμένα χωριά που δεν μπορεί να φτάσει στο αέριο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να γίνουν μικρές μονάδες, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομάζες ή οτιδήποτε λεύτητες οι οποίοι θα δίνουν στα χωριά αυτά θέρμανση και γιατί όχι. Βάζουμε και σε 5 θερμοκή πιατρία που θα θέλουν να επενδύσουν κάποιοι άνθρωποι να παρέχουν. Αυτό δίνει λοιπόν, αυτό οργανώνει την Ήπεθρο, αυτό οργανώνει την περιφερειακή ονότητα φλούρηση, αυτό κάνει τον κόσμο πίσω. Σε πρώτη φάση λέμε ναι και σε μεγάλες επενδύσεις, τις οποίες περιμένουμε όμως στους επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι όπως ήταν οι Ισραηλοί που θέλουν να κάνουν, και όλοι οι άλλοι, είτε η αποθήκευση υδρογόνου που θέλουν να γίνουν, ναι, αλλά άμεσα, γρήγορα, ευέλικτα, η δικιά μας πρόταση είναι να ξεκινήσει με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Ένας κλάδος ο οποίος είναι υψηλά υποσχόμενος, έχουμε καλές πρακτικές, μπορούμε να εγγυηθούμε και από τη θέση που είμαι εγώ την πρόθεση των προϊόντων αυτών στις αγορές, γιατί ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να το πουλήσεις. Μπορείς να το κάνεις και να μην μπορείς να το πουλήσεις. Εμείς εγγυούμαστε ότι θα πάει μπροστά.
Και βέβαια το τουριστικό προϊόν που έχουμε όλα τα χίλια θέλει δουλειά όμως, γιατί δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε τις λίμνες, θέλει πιο πολύ δουλειά για να πείσουμε τον κόσμο να ανοίγουμε σύνορα στο λαιμό αμέσα, χθες. Θέλουμε τους ξένους δίπλα, οι οποίους θα τους υποδεχτούμε και εμείς με Food Festival συνεργασία με τον Δήμο. Έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο πώς πρέπει. Από τη δικιά μας πλευρά, ποια θα είναι του επιμελητηρίου της περιφέρειας, θα είναι τελείως διαφορετική. Αλλά είναι σημαντικά να έχουμε τουριστικό προϊόν στην περιοχή μας, το οποίο μπορεί να γίνει ένα tour, αν θέλουμε, και θα προωθήσουμε σαν περιφέρεια τρεις χώρες, δύο λίμνες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παίξουμε και σε αυτό το επίπεδο. Να δούμε τη συνεργασία, να δούμε τη συνεργατική συνεργασία που μόνο συγκριτικά πλεονεκτήματα μπορεί να έχει και ωφελημένοι, σίγουρα μεγάλοι ωφελημένοι θα είμαστε εμείς, γιατί είμαστε σε άλλο επίπεδο, έχουμε καλύτερες υποδομές, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά θα είμαστε οι κερδισμένοι από αυτήν την υπόθεση σε σχέση με τις δυναμικές μας χώρες. Και κλείνοντας, θέλετε να αφήνετε ένα μήνυμα στους πολίτες, να κάνετε τον επίλογο αυτής της συζήτησης? Εγώ θέλω να πω ότι με ξέρετε, με γνωρίζετε, ασχολούμαι κοντά στα 20 χρόνια με τα κοινά. Έχω δώσει πολλούς αγώνες για την εκπροσώπηση του συναδέλφου μου σε συνδικαλιστικό επίπεδο αλλά και σε αναπτυξιακό. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Το στοίχημα πρέπει να κερδιθεί για τη Δυτική Μακεδονία. Το διακύθμα δεν είναι ο Σαπαλίδης ο Σάββας εκλεγεί. Αν πάμε μπροστά. Αν πάμε μπροστά την επόμενη μέρα, η οποία θα σηματοδοτήσει το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, το μέλλον της Περιφερειακής Ένωτας Πλεονέας, το μέλλον των παιδιών μας. Ζητώ σε αυτές τις εκλογές να ψηφίσουμε όλοι τους καλύτερους. Τους ανθρώπους που έχουν διάθεση και όρεση για δουλειά. Τους ανθρώπους που έχουν να δείξουν κάτι. Τους ανθρώπους που μπορούν να γυρίσουμε πίσω και να δούμε τι κάνανε, τι θέλουν να κάνουν. Ή στο να ρωτάνε πόσο ανήσυχοι είναι, πόσο θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους, τον τόπο τους, για να πραγματικά να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Εγώ πιστεύω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινες είναι μια περιφερειακή ενότητα που έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει τον πλούτο, τον ορεινό όγκο, τα τοπικά προϊόντα, αλλά έχει υπέροχους και περήφανους ανθρώπους. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Όσοι ασχοληθούμε, πρέπει να είμαστε δίπλα. Αγωγοί και συμπαραστάτες. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που μόνο και μόνο πρέπει να κερδιθεί το στοίχημα. Η Δυτική Μακεδονία, η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, πρέπει να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, δίνοντας προστιθέμενη αξία, μειώνοντας την ανεργία, αν θέλετε, σβήνοντάς την και δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης για ένα καλύτερο, αισιόδοξο και ανθρώπινο μέλλον στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας.